Λοιπόν, έρχεται, το βλέπει τώρα, επειδή θέλω να μου μιλήσει για μπάλα πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό γιατί ξέρει, δυστυχώς είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και το στίχημα. Ναι. Το βλέπει τώρα ο άλλος, ναι, και λέει: ρε φίλε, χαζός είμαι ή είναι η ευκαιρία της ζωής μου? Γιατί έχει 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο Ολυμπιακό. Τι θες, ρε, πάρ' το γρήγορα. Τι θες να βρεις. Και ναι, να μην κερδίσεις και ναι, με κατά. Ποιο? Μήπως να βάλω κανένα 3 ευρώ στο διπλό να οικονομήσω. Ναι. Ποιο διπλό, ρε, αφού οι άλλοι θέλουν να το πάρουν αίτητο. Οι άλλοι βρωμιάριδες κάτω. Στοχή. Ναι, και τι να οικονομήσει. Μήπως είναι ευκαιρία. Τι ευκαιρία να είναι, ρε. Την αντεκάδα την άκουσες του ΠΑΟΚ. Είναι λάθος σκεπτικό, Μίτσα. Ρε, δεκάδα, ξέρεις σύστημα, ξέρεις πώς θα κατέβω τώρα. Με τι δύο τρόποι, ή θα κατέβει. Ναι, ναι. Με 3-5-2. Ναι, με ποιους παίκτες? Εσύ μου είπες ότι σκέφτεται, χτες μου το έλεγες. Λοιπόν, εγώ σου είπα ότι σκέφτεται. Ναι, αλλά σήμερα δεν σκέφτεται. Και πάει να παίξει με 4-4-2. Και πάει να παίξει με 4-4-2 στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, θα πάει με τον Κίτσιου δεξιμπακ και τον Τζαβέλ αριστερό μπακ. Τον καινούριο Χατζη Ισαΐα με τον Βίτορ στην ευθεία. Θα βάλει το αργοκίνητο καράβι το Τζιόλι μπροστά και ένα Τζίμιρο δίπλα του. Και μετά θα βάλει τον Μπέλκα λέει στη γραμμή, τον Μάξ στην άλλη γραμμή, τον Μπερμπάτον ελεύθερο ρόλο, να παίζει με ένα χαφ λιγότερο δηλαδή, και τον Κλάους. Δηλαδή θα παίζει με 1,5 χαφ. Και οι άλλοι θα παίζουν με 3 χαφ. Βάλει Μιλιγβόγεβιτ, Κασάμι και τον Φορτούνη. Θα τον διαλύσει τα ράματα αν παίξει έτσι. Λοιπόν, σταματήστε τον στην προπόνηση τώρα. Εντολή Ραπτόπουλου Κωστή. Εντολή Ραπτόπουλου. Σταματήστε τον αυτόν τον ανισόρροπο που πάει να κατέβει με τον Μπέλκα έξω δεξιά, τον Μάκ έξω αριστερά και δύο center four. Αργούς, στατικούς, σαν να παίζει με τον πανελευσυνιακό του 30 corner του Δημόπουλου και την Καλυθέα του Καραδήμου. Σταματήστε τον, πάτε εκεί πέρα που είναι, Σαβίδης, που είσαι, ξέρω εγώ, πάρτε τον τηλέφωνο. Καλό τον φύλακα, τον Γιάννη, τον Αθανασιάδη, τον οργανωμένο να πάει μπροστά στον Σαββίδη για να του πει: Πρόεδρε, θα ξεφτυλιστούμε! Θα ξεφτυλιστούμε! Πάει να βολέψει αυτός μέσα και τον Μπέλκα και τον Μπερμπάτοφ και τον Κλάους και τον Μακ. Και έχει μέσα στο Τσιόλι που είναι αργός και ένα Τζίμιρο και έχει έξω τον Κάτσε. Στην ευθεία ο Βιτόρ Χατζησαΐας, ο Κίτσιου με τον Τζαβέλα. Παιδιά, σταματήστε τον. Θα έχουμε διασυρμό. Αν πάει με άλλο στυλ που δοκίμασε χθες, πέντε στην ευθεία με τον Βίτορ, τον Τζαβέλε, τον Κατζησαΐα, αν βάλει τον Κίτσιου και τον Σκόνδρα στις πλεύρες, τον Νοήσι, ο θεός του ποδοσφαίρου, ο Κάρτο ή τον Σάμπο, πετάξει τον Τζίμι Ρότι με τον Σάμπο, θα βάλει δεξιά. Σάμπο θα βάλει δεξιά. Θα κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός στα 35 χρόνια της θύρας 7. Σταματήστε τον. Σταματήστε τον. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Φλεβάρι είχε γίνει θύρα αυτά. Είναι πέτειο σου την Κυριακή. Ναι, Φλεβάρι ήταν. Φλεβάρι. 8 ήταν, 7 είναι, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μην τον αφήνετε να βάλει μέσα και τον Κλάους και τον Μπερμπάντοφ. Μην τον αφήνετε να παίξει στην ευθεία τον αργό Χατζη Ισαΐα με τον Βίτορ. Θα κλάψουνε μανούλες. Ένα σας λέω μόνο. Αυτά που έπαθε ο Στέφεν στο Καραϊσκάκι. Στο 4-4-2 με αριστερό μπακ το Λίνο στα 35 χωρίς βοήθειες και τον Κατσικά center back 4-0 θα είναι λίγα. 8 Φλεβάρι το 81. Έτσι και την ιστορία απλά το λέμε. Άσε ρε κοκκίνα που παίρνει και θλιμμένο ύφος τώρα, κάνεις και το στεναχωρεμένο. 8 Φλεβάρι το 81. Εντάξει, μην με το παίρνει και η μελωδία, η φωνή σου ξέρω εγώ. Είναι. Τι είναι αυτό? Αυτό το είδε. Πάει στο Πετρωτό. Ρε Πετρωτέ, σταμάτα τον εσύ, πάνε πε τον. Όχι coach, πε τον, όχι έτσι. Μην το